Η 5η 7 Μάη 2020 η Διεύθυνση μας ενημέρωσε για την απόφαση να κλείσουν το εργοστάσιο στις 31 Δεκάτου του 2020 και μας κάλεσε να συμφωνήσουμε μέχρι τις 8 Έκτου του 2020 για το πώς θα απολυθούμε. Η πολυεθνική Schneider Electric με πωλήσεις 27,2 δις ευρώ και κέρδη 3,5 δισεκατομμύρια το 2019 μας ενημέρωσε ότι είναι μη βιώσιμη η δραστηριότητα, η λειτουργία του εργοστασίου στα ενόπιτα και πετάει στον δρόμο 100 οικογένειες εν καιρό πανδημίας. Στεκόμαστε δίπλα σας, σαν Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής. Ο αγώνας σας είναι δίκαιος και πρέπει να το τραβήξετε, να πιέσετε την εργοδοσία για να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας σας. Βλέπετε ότι όταν η εργοδοσία δεν βγάζει τα κέρδη που θέλει, μας πετάει σαν σκουπίδια. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Φαίνεται ότι οι δύο κόσμοι συγκρούονται και παλιότερα στην ανάπτυξή τους και μέσα στην κρίση. Ο ένας ο κόσμος είναι αυτός που μέσα από τη δουλειά σας έβγαλε τα δισεκατομμύρια το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με τα δισεκατομμύρια που και στην ανακοίνωσή σας λέτε. Αυτό τον κόσμο της εργοδοσίας βρίσκει συμπαραστάτη κυβερνήσεις όλο το χρονικό διάστημα το προηγούμενο, αλλά και σήμερα από τι λένε οι κυβερνήσεις, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα να διασφαλίσουμε τις θέσεις εργασίας. Αυτά τα δισεκατομμύρια που έβγαλε η εργοδοσία από το δικό σας Ιδρώτα και αίμα, σήμερα που βλέπει ότι δεν της βγαίνουν τα νούμερα όπως τα είχε σχεδιάσει, σας πετάει με ένα ξεροκόμματο ή με δύο ξεροκόμματα στον δρόμο. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε ή είδατε το βίντεο, την απάντηση του Υπουργού Εργασίας του κ. Βρούτσι. Με τον βουλευτή μας τον Χρήστο τον Κατσότη είχε κάνει επερώτηση στη Βουλή. Τι είπε? Είπε, κύριε Κατσότη, λέει, να τα λέμε όλα, λέει, με το όνομά τους. Δεν είναι 100 εργαζόμενοι, λέει, είναι 92. Και εντάξει, μια πολυεθνική, λέει, είναι. Εντάξει, αποφασίζει να το κλείσει, λέει, ας το κλείσει. Η κοροϊδία της κυβέρνησης σε όλο της το μεγαλείο, συνάδελφοι. Εδώ πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα και από τους αγώνες και το τι λέει κάθε κυβέρνηση και πού μας έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή. Ταυτόχρονα θέλουμε να μεταφέρουμε και μια εμπειρία από τον δικό μας τον κλάδο. Ένας κλάδος που πριν κάποιες δεκαετίες ήταν κερδοφόρος. Υπήρχε ένα εργοστάσιο, μια μεγάλη χαρτοβιομηχανία στον κλάδο, η Softex, που με τον ίδιο τρόπο, όπως και εσείς σήμερα εκβιάζεστε από την εργοδοσία, να φύγετε, να απολυθείτε, να χάσετε την εργασία σας, έτσι και τότε η εργοδοσία με αυτό το τυράκι της παραπάνω αποζημίωσης ανάγκασε εκατοντάδες οικογένειες εργαζόμενων να βρεθούν στην ανεργία. Έχοντας το πλευρό μας το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, το ΠΑΜΕ, εκατοντάδες συνδικάτα, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα σε όλη τη χώρα είναι δίπλα μας και η φωνή μας θα ακουστεί παντού. Παλεύουμε για τη διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας και έχουν ευθύνη να το λύσουν η εργοδοσία της Schneider και η κυβέρνηση. Εδώ χρειάζεται αγώνας, οργάνωση για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Τίποτα δεν κερδίθηκε χωρίς αγώνες. Να το έχουμε καθαρό. Ό,τι κέρδισε η εργατική τάξη ήταν μέσα από αγώνες σκληρούς και πολλές φορές αιματηρούς. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας. Συνάδελφοι, είναι πολύ δύσκολος ο δρόμος που έχουμε να διανύσουμε. Νομίζαμε ότι βγήκαμε από μια κρίση, μπήκαμε σε μια καινούργια και να συνεχίσουμε να παλεύουμε ολομέτωπα για δουλειά, δουλειά με δικαιώματα και αξιοπρεπή ζωή. Σαν συνδικάτο, ήδη έχουμε απευθυνθεί σε όλους τους μεταλλεργάτες της Αττικής με ανακοινώσεις, ενημερώνουμε για τον αγώνα σας και θα συνεχίσουμε. Γι' αυτό βρισκόμαστε δίπλα σας, θα βρεθούμε στη συνέχεια του αγώνα σας. Κοντά σας, το ίδιο ζητάμε και από εσάς να βρεθείτε δίπλα και κοντά στους εργαζόμενους, τους χιλιάδες εργαζόμενους που θα βρεθούν στον δρόμο, γιατί δεν είσαστε η μοναδική περίπτωση εργοστασίου που θα κλείσει, θα έρθει και συνέχεια και στον κλάδο το δικό μας και σε άλλους κλάδους, σε άλλους εργαζόμενους. Γι' αυτό σας ευχόμαστε καλή δύναμη στον αγώνα σας, να αντέξετε, μη σας διασπάσει η εργοδοσία και όλοι μαζί μπορείτε να τα καταφέρετε αρκεί να έχουμε εμπιστοσύνη στη δύναμή μας. Καλή συνέχεια.